Κυρία Πρόεδρε, καλορίζικη λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν 8 μήνες για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση με κορμό την αριστερά, μίλησε για ανθρωπιστική κρίση. Επί 5 χρόνια δανειστές κυβερνήσεις Πασόκ Νέας Δημοκρατίας αρνούνται πεισματικά να αποδεχθούν ότι υπάρχει. Λέγαμε τότε το Φεβρουάριο. Τα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης δεν ζητούν ελεημοσύνη και συσίτια, δουλειά ζητούν. Το ίδιο λέμε και τώρα. Ο σκοπός της πολιτικής μας είναι τα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης να ενταχθούν ενεργά στην κοινωνία και στην εργασία. Όμως, μέχρι τότε δεν πρόκειται να αφήσουμε τα θύματα της κρίσης αβοήθητα στην τύχη τους. Είναι θύματα ενός ακήρυχτου πολέμου, απαιτούν σεβασμό και αξιοπρέπεια, όπως όλα τα θύματα πολέμου. Γι' αυτό φέραμε το νόμο 43-20 του 2015, τον ψηφίσαμε ομόφωνα εδώ. Αλλά τι ηρωνία! Από τους δανειστές θεωρήθηκε μονομερής ενέργεια και από την αντιπολίτευση μπάλωμα και ψίχουλα. Ο νόμος εφαρμόστηκε σε χρόνο ρεκόρ με ενιαία κριτήρια και αδιάβλητες πανελλαδικές ηλεκτρονικές διαδικασίες. Για την εφαρμογή του διαθέθηκαν 200 εκατομμύρια για 9 μήνες. Ήταν μια πρώτη ανάσα σε 145.000 οικογένειες που πήραν κάρτες αλληλεγγύης και αντιστοιχούν σε 350.000 συμπολίτες μας. Πιστώνονται αυτές από 70 έως 220 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα. Ήταν μια ανάσα για 90.000 νοικοκυριά που αντιστοιχούν σε 212.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πήραν 300 κιλοβατέωρες δωρεάν ρεύμα κάθε μήνα ή το επίδομα ενοικίου σε 30.575 νοικοκυριά, δηλαδή σε 85.000 συμπολίτες μας παίρνουν 70 έως 220 ευρώ το μήνα κάθε μήνα. Σε όλους όσους το ζήτησαν επανασυνδέθηκε το ρεύμα δωρεάν. Το νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης θα τον συνεχίσουμε και το 2016. Έχουμε πιστώσει τα σχετικά κονδύλια. Η κυβέρνησή μας από όπου βρίσκει χρήματα τα ρίχνει σε αυτό το πεδίο. Τον διευρύνουμε όμως με μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων και με διεύρυνση των παροχών του. Με την κάρτα μετακίνησης ανέργων για όλη την επικράτεια και με την κάρτα υγείας που θα σας πει και ο Υπουργός Υγείας για τους ανασφάλιστους της χώρας. Συχνά η αντιπολίτευση αντιπαρέθεται στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ διέθεσε 500 εκατομμύρια οριζόντια χωρίς στόχευση και εξειδίκευση αναγκών. Οι δικαιούχοι πήραν άπαξ 500 ευρώ και μετά αφέθηκαν στο έλεος του Θεού. Εμείς αντίθετα. Φτιάξαμε ένα μικρό ανεπαρκές, δίχτυ αλληλεγγύης και προστασίας, διάρκεια 9 μηνών, με στόχευση όπου είχαμε συνεχείς παροχές σε είδος και παράλληλα ενίσχυση των τοπικών αγορών μέσα από την κάρτα αλληλεγγύης και με της κοινωνικής συνοχής μέσα από τον τρόπο που δώσαμε το επίδομα ενοικίου. Αυτό θεωρούμε πολιτική κοινωνικής αλληλεγγύης με χρηστή και αποδοτική διαχείριση δημόσιων πόρων. Το άλλο είναι η διασπάθηση δημοσίου χρήματος με στιγμιαίους προπαγανδιστικούς σκοπούς. Το επισυντηρητικό πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι, βρίσκεται στο κέντρο της ανθρωπιστικής κρίσης. Οι επόμενες κινήσεις μας αφορούν αυτό το πρόβλημα, γιατί βέβαια δεν μπορούμε να συμφιλειωθούμε με την πείνα. Τις πρώτες μας ενέργειες ήταν παράλληλα με την κάρτα αλληλεγγύης να ενεργοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Απόρων του ΤΕΒΑ και να χρησιμοποιήσουμε άμεσα 135 εκατομμύρια για το 2015 και για το 2016. Το ΤΕΒΑ, Ταμείο Απόρων δηλαδή το Ευρωπαϊκό, μας πρόσφερε ένα σημαντικό εργαλείο ανανομό, τις κοινωνικές συμπράξεις. Εγκρίναμε 57 κοινωνικές συμπράξεις, στις οποίες μετέχουν όλοι. Περιφέρειες, δήμοι, εκκλησίες, ΜΚΟ, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Συμμετέχουν μετά από παρότρισή μας και οι άτυπες δομές κοινωνικής αλληλεγγύης για να μπολιάσουν τις κοινωνικές συμπράξεις με την εμπειρία τους, την ορμή τους, το πνεύμα συμμετοχής, ελέγχου και δημοκρατίας που ανέπτυξαν όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης εθελοντικά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχές σε τρόφιμα, είδη γενικής καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, αλλά και κρίσιμες υπηρεσίες νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, καθώς και κοινωνικά φροντιστήρια.
Δοκιμάσαμε στο ΤΕΒΑ δύο νέες πρακτικές. Πρώτον, περιλάβαμε τα τρόφιμα και φρέσκα, στα τρόφιμα και φρέσκα προϊόντα που δεν υπήρχαν μέχρι τότε, δηλαδή νοπά κρέατα, φρούτα και λαχανικά. Και δεύτερον, οι προμήθειες δεν γίνανε 135 εκατομμύρια κεντρικά από το Υπουργείο να έρχεται ο μεγάλος προμηθευτής, γνωστός και μη εξαιρεταίος, και να τα παίρνει όλα, αλλά κάναμε 30 εκατομμύρια εμείς πρώτα, πειραματικά από το Υπουργείο μας στη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, και τα υπόλοιπα 100 τα δώσαμε στις συμπράξεις για να τα προκηρύξουν, θα τα προκηρύξουν όσον ούπο, με βάση αυτά που εμείς ήδη κάναμε. Και προκειμένου προφανώς να τονωθούν οι τοπικές αγορές. Τροφή είναι πολύτιμη για να θάβεται ή να πετιέται στις μέρες μας, αλλά και γενικά. Εκδώσαμε κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα διάθετα απορροκυπευτικά, τα λοδάκινα, ξέρετε, και το 17% της αγροτικής παραγωγής που θάβεται να κατευθύνεται στις 57 συμπράξεις για να τα διαθέτουν εκείνες συλλογικά, όλες μαζί, στα θύματα της κρίσης, σε ιδρύματα και σε σίτια. Δεύτερον, προωθούμε άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις χωρίς πληθυσμιακούς περιορισμούς για τις αγορές χωρίς μεσάζοντες. Θα φέρουμε φτηνά ελληνικά προϊόντα κατευθείαν στις πόλεις και για τη διάθεση προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες εμπορίας τροφίμων στις κοινωνικές συμπράξεις πάλι που μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια. Τρίτον, κεντρική μας δράση για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας είναι η εισαγωγή των σχολικών γευμάτων στα δημοτικά σχολεία της χώρας κατά προτεραιότητα με βάση το χάρτη της φτώχειας. Έχουμε τη θλιβερό προνόμιο να είμαστε κυβέρνηση που έφτιαξε το χάρτη της φτώχειας μέσα από δύο ηλεκτρονικές καταγραφές, το ΤΕΒΑ, πανελλαδικές, αδιάβλητες και την ανθρωπιστική κρίση. Γι' αυτό το σκοπό συνδυάζουμε κονδύλια του ΤΕΒΑ και δημιουργούμε ειδικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα για τη συγκέντρωση καταθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτός ο λογαριασμός ξεκινάει με πρίκα, 12 εκατομμύρια από τη Γενόπ ΔΕΗΠ και από τις συστημικές τράπεζες επίσης. Οδηγός μας αυτό που ξεκίνησαν οι εμπνευσμένοι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Γκράβας με απλό τρόπο, με φαντασία και αγάπη. Αυτούς θα μιμηθούμε. Το σχολικό γεύμα δεν είναι μόνο για τη σημερινή περίοδο για μας. Όταν γενικευτεί, θα αποτελέσει συστατικό στοιχείο του νέου σχολείου. Είναι θεσμός που εισάγει νέα ήθη, μια νέα κουλτούρα συμβίωσης. Κυρίες και κυρίες βουλευτές, η κοινωνική προστασία στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, αφορά τα παιδιά. Εγκαταλελειμμένα, ορφανά, κακοποιημένα ή με ανίατες αρρώστιες. Τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους, τους αστέγους, εξαρτημένους από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ, τους Ρωμά και βέβαια τους απόρους, οι οποίοι πολλαπλασιάστηκαν με φιαλτικούς ρυθμούς την τελευταία πενταετία. Στην Ελλάδα, η κοινωνική προστασία έχει δομηθεί αποκλειστικά ιδρυματικά, με ιδρυματική πολιτική και εισοδηματική. Αυτό έθρεψε και πελατειακές σχέσεις, αυτό έθρεψε μεγάλες αδιαφάνειες. Θέλω ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Αποτέλεσμα, ιδρύματα χωρίς ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς δημόσιο έλεγχο, χωρίς συντονισμό, χωρίς συνέργεια. Είχαμε εξαγγείλει από το Φεβρουάριο το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΣΚΑ. Ένα ΕΣΥ λέγαμε τότε λαϊκά, για να το καταλαβαίνουν όλοι, στον χώρο της κοινωνικής προστασίας. Ένα σύστημα ανθρωποκεντρικό, χωρίς τρευλώσεις του παρελθόντος, με αυτονομία και δημόσιο έλεγχο. Αυτό κάνουμε. Αυτό θα θεσμοθετηθεί με νόμο πλαίσιο. Θα τον φέρουμε μέσα στο 16. Θα θεσπίζει ο νόμος πλαίσιο, κανόνες, πιστοποίηση κοινούς, αδειοδότηση λειτουργίας και διαρκούς ελέγχου όλους και αξιολόγηση, και θα καθορίζει τις αρμοδιότητες των Δήμων, των περιφερειών και της κυβέρνησης. Το ΕΣΚΑ θα είναι δομημένο σε τρεις λειτουργικές βαθμίδες. Πρωτοβάθμια, στην οποία εντάσσονται όλες οι υφιστάμενες δομές κοινωνικής προστασίας. Δευτεροβάθμια, στην οποία εντάσσονται τα ιδρύματα. Τριτοβάθμια, στην οποία θα εντάσσονται οι δομές αποϊδρυματοποίησης. Οι τρεις αυτές βαθμίδες θα συνεργάζονται σε τοπικό επίπεδο κατά θεματικές. Καταρτίζουμε τρία ηλεκτρονικά μητρώα που θα αποτελέσουν εργαλείο σχεδιασμού και εποπτείας όλων των δομών για την ΕΣΚΑ. Μητρώο ωφελούμενων, μητρώο ιδρυμάτων, μητρώο ακινήτων. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, όπως θα ονομάσουμε εμείς το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του ΕΣΚΑ. Θα λάβει υπόψη του την αξιολόγηση του πιλωτικού 13 Δήμων, θα λάβει υπόψη του τις αντιρρήσεις μας στους θεσμούς, για να μην γίνει παγίδα φτώχεια σε μια χώρα τεράστιας ανεργίας και με τεράστια μαύρη εργασία.
τις αιτιάσεις μας για να μην γίνει μέσο για τη συμπίεση των μισθών όσο έχουν γίνει δουλειά. Έχουν δουλειά, γιατί έτσι λειτουργήσε σε πολλές χώρες. Ο σχεδιασμός του θα γίνει με απλούστευση των διαδικασιών, θα αποσκοπεί στη σύνδεση των ωφελούμενων με την αγορά εργασίας. Τον Απρίλιο του 2016 θα αρχίσει διευρυμένη εφαρμογή του σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο σε 13 Δήμους, σε όλη την Ελλάδα. Και το 2017 η οριστική εφαρμογή του. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Το πρόγραμμά μας για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι φιλόδοξο. Θα αποτελέσει τη στέρεη βάση για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη των επόμενων δεκαετιών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θέλουμε να προχωρήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συνένεση. Ένα όμως είναι βέβαιο, ότι έτσι κι αλλιώς θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ.